Είναι χαρά και τιμή για μας που φιλοξενούμε την κυρία Λιμπεράκη, βουλευτή Β' Αθηνών και κοινοβουλευτική εκπρόσωπο του Ποταμιού. Η κυρία Λιμπεράκη έχει πλούσιο συγγραφικό, επιστημονικό και κοινωνικό έργο. Τα μαθητικά της χρόνια ήταν αριστερών πεπιθήσεων, αν και η καταγωγή της έχει μέσα το Μητσοτακέικο, αν δεν κάνω λάθος. Εντάχθηκε από νωρίς στους αγώνες. Έχει σπουδάσει οικονομικά στην Αθήνα και στο Σάσεξ. Έχει συνεργαστεί κατά καιρούς με προσωπικότητες στη δράση, όπως με τον Στέφανο Μάνο, με τον οποίο συνεπήρξε για κάποια χρόνια μέχρι την ημερομηνία που έφυγε ο Στέφανος. Εκ των υστέρων εντάχθηκε το 2014 στο Ποτάμι, με το οποίο εξελέγει βουλευτής Β' Αθηνών και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Την καλωσορίζουμε λοιπόν και ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Να πούμε την από πλευρά μου και εγώ ότι είναι χαρά μας διπλή λοιπόν που είναι η κυρία Λιμπεράκη μαζί μας. Είναι χαρά γιατί τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι στελεχώνουν το ποτάμι και κορμούν και το κοινοβούλιο δίνουν υπεραξία στα όσα πρέπει να πούμε την εποχή αυτή για τον κόσμο, για την κοινωνία, για το λαό μας που υποφέρει και ότι ίσως από τη χαρά μας να λέμε και κάτι παραπάνω, θα μας συγχωρήσει και η κυρία Λιμπεράκη και εσείς και θα αφήσουμε λοιπόν τώρα την ελεύθερα να ρωτήσετε και να υποθετηθεί σε ό,τι θέλετε για τα τεκτενόμενα της περίοδου και θεωρούμε όλοι ότι είναι μια κρίσιμη περίοδος αυτή για την οποία διακυβεύονται πολλά πράγματα και κυρίως θα λέγαμε χωρίς υπερβολή η ύπαρξη ακόμα του έθνους μας στην Ευρώπη και όχι μόνο. Ο λόγος του κυρία Λιμπεράκη. Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ. Συμμετέχω σε ένα μικρό μίνι κλιμάκιο του ποταμιού που προσπαθεί να περιοδεύσει στην Ήπειρο αυτές τις μέρες. Ξεκινήσαμε από χτες τα Γιάννενα, να συμμετοχωρήσουμε άνθρωπο. Τώρα εδώ πάμε στην Μενίσσα και θα καταλήξουμε και στην Κέρκυρα που δεν είναι Ήπειρο στον Βορειοκύπρο. Αυτοί οι ανεξιπτωτιστές, είμαστε δύο. Είναι ο κύριος Γιώργος Πολίτης, ο οποίος είναι συνάδελφός μου στο Πανεπιστήμιο, καθηγητής φιλοσοφίας και μέλος της Επιτροπής Διαλόγου του Ποταμιού, και εγώ που είμαι στην απερχόμενη Βουλή. Ήθελα να πω ότι αυτό που πάμε να κάνουμε, και δεν θέλω να φανεί καθόλου σαν ξέρετε, μια προσπάθεια να δείξουμε ότι ακτιβίζουμε και γυρνάμε όλο τον κόσμο, είναι ότι ξέρουμε ότι κρύεται κάτι πάρα πολύ σημαντικό και στην τελευταία ανάλυση πάρα πολύ πιεστικό και επιτακτικό σε αυτές τις εκλογές. Γιατί η χώρα μας δεν έχει σωθεί ακόμα, δυστυχώς. Και γιατί το ένα μας πόδι είναι στην Ευρώπη και το άλλο μας είναι στον Κρεμό. Και είναι πολύ κρίσιμη σημασία να καταλάβουμε ότι έχει τελειώσει η εποχή που μπορούμε να κάνουμε, να έχουμε την πολυτέλεια των λαθών. Έχει τελειώσει η εποχή της αυτάρισκης αυτοδυναμίας. Έχει τελειώσει η εποχή των υποσχέσεων και των παράλληλων κόσμων που υπόσχονται τα πολιτικά κόμματα στους ψηφοφόρους πριν από τις εκλογές. Εμείς δεν απευθυνόμαστε στην καρδιά των ανθρώπων. Ελπίζουμε να την κερδίσουμε, αλλά απευθυνόμαστε κυρίως στο μυαλό τους. Τους λέμε είμαστε παλιοί ριγάδες, είμαστε παλιοί κνήτες, είμαστε παλιοί πασπίτες, είμαστε παλιοί ονεδίτες, ξέρω εγώ. Και καθώς θυμούμαστε όλο το παρελθόν μας, νομίζουμε ότι ξαναγινόμαστε νέοι, ψηφίζοντας τις πιο σκληρές και προβληματικές πλευρές του πολιτικού μας συστήματος. Ενός συστήματος που μας έφερε ως εδώ. Μας χρεοκόπησε και μας εμπόδισε να βγούμε από την κρίση σε χρόνο που άλλες χώρες τα κατάφεραν. Μπήκαμε, θα σας θυμίζω, πρώτοι στα μνημόνια. Είμαστε τελευταίοι που δεν έχουν βγει και δεν προβλέπεται να βγούμε τουλάχιστον σε ορίζοντα τριετίας και ακόμα πάρα πολύ να καταφέρουμε. Άρα, εν ώψη μιας κατάστασης όπου δεν υπάρχει καμία περίπτωση αυτοδυναμίας, αλλά καλλιεργείται μια μονομαχία στην κορυφή, εμεί
αναγνωριζόμαστε στην ψύχρεμη κρίση των ψηφοφόρων και τους λέμε μην ψηφίσετε κάτι που δεν σας αρέσει από φόβο πως έρθει κάτι ακόμα χειρότερο. Δεν χρειάζεται να αισθανθείτε ότι πρέπει να κάνετε την καρδιά σας πέτρα για να υποστηρίξετε κάτι για το οποίο μετά θα λέτε αχ, θα μου κομμόταν το χέρι. Ψηφίστε αυτό που σας εκφράζει, γιατί σε τελευταία ανάλυση υπάρχουν χώροι που μπορούν να αποτελέσουν τη μαγιά των συνεργασιών που χρειάζεται η χώρα. Των συνεργασιών που θα βάζουν στόχους, συγκεκριμένες πρακτικές λύσεις, ένα οδηγικό χάρτη, αν θέλετε, που θα μας οδηγήσει στην πόρτα της εξόδου. Γιατί δεν έχουμε ξανά ευκαιρία για πειράματα, δεν έχουμε ξανά ευκαιρία να ψηφίζουμε είτε κάνοντας μούτρα, είτε κάνοντας χειρονομίες θεατρικές. Ίσως είναι τελευταία μας ευκαιρία. Γι' αυτό λοιπόν λέμε τώρα ποτάμι, γιατί εμείς μπορούμε. Θα ήθελα να απαντήσω οποιαδήποτε ερώτηση υπάρχει. Παρακολούθησα με ενδιαφέρον την συνέντευξη που έδωσε ο κ. Θεοδωράκης το μεσημέρι. Και από τα κύρια συνθήματα του ποταμιού είναι ότι πρέπει σαν πολιτική να παίξετε σαν Εθνική Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι εκφράζετε παντού την άποψη πως θέλετε να συγκυβερνήσετε. Όποιο και είναι το αποτέλεσμα, γιατί φαίνεται ότι δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία. Αυτό είναι η Εθνική Ελλάδα. Πρέπει δύο χρόνια. Ναι. Μόνο που εσείς έχετε ένα πρόγραμμα. Έχετε και κάποιες απόψεις και εσείς ίδια που ακούμε ενδιαφέρον, όπως παράδειγμα το εγγυημένο ελάχιστο εισόδημα. Αυτά θα τα θέσετε σαν όρο για να κάνετε συνεργασία με οποιοδήποτε κόμμα σας ζητήσει την βοήθεια στη Βουλή. Θα υπάρχει ένα μίνι πρόγραμμα ή θα συνεργαστείτε απλώς για να συνεργαστείτε. Ευχαριστώ πολύ. Και για να υπάρχει μια κυβέρνηση. Ευχαριστώ γιατί τη βρίσκω πάρα πολύ εύστοχη και νομίζω ότι πολλές φορές μπορεί να δημιουργηθούν άνθρωποι. Διότι χρειάζονται συγκεκριμένα πράγματα να κάνουμε προκειμένου να βγούμε από την κρίση. Το να στεγαστούμε και να υιοθετούμε πολιτικές λανθασμένες είναι παντελώς αδιάφορο για την ιστορία και θα μας καταδικάσει στη χρεοκοπία στο PIX-LAX. Άρα για μας που έχουμε πολλές θέσεις σε πάρα πολλά θέματα, αλλά δεν έχουμε και την, αν θέλετε, το μικρομεγαλισμό και την αυθάδεια του καινούργου που να σας λέμε ότι ή όλο μας το πρόγραμμα θα υπαρχωστεί ή δεν μιλάμε με κανέναν και κάνουμε όλους τους υπόλοιπους. Λέω το εξής, ότι έχουμε πει ότι έχουμε ορισμένους όρους. Οι όροι περιλαμβάνουν πρώτον, όχι να βάλουμε εμείς τους δικούς μας ανθρώπους, παρόλο που έχουμε σε ορισμένα υπουργεία, αλλά να συμφωνήσουμε όλοι ότι διαλέγουμε όλους τους υπουργούς με τα κριτήρια της αριστείας και της ικανότητας και όχι με κριτήρια την κομματική προέλευση, έτσι ώστε να φτιάξουμε την Εθνική Ελλάδα. Και δεύτερον, τη δέσμευση ένα μήνυμα πρόγραμμα βασικών βημάτων, χωρίς τα οποία δεν έχουμε καμία ελπίδα. Και άρα, θέλω να σας πω ότι οπωσδήποτε μέσα στα πράγματα τα οποία μπαίνουν σαν όρη συνεργασίας είναι η τήρηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα, διότι δεν έχουμε περιθώριο πια. Δηλαδή, αν αποτύχουμε στο τρίτο μνημόνιο, δεν θα ακολουθήσει το τέταρτο, θα ακολουθήσει η χρεοκοπία. Λυπάμαι που το λέω, δεν υπάρχει, νομίζω δεν υπάρχει περιθώριο να φανταστούμε ότι υπάρχει κάτι άλλο. Και επίσης, επειδή κρίνουμε ότι δεν φτάνει φυσικά να τηρούμε τις δεσμεύσεις μας, πρέπει να οδηγηθούμε σε αυτό που λέγεται ανάπτυξη, δηλαδή δημιουργία νέου πλούτου, επιχειρήσεις που πηγαίνουν καλά, που πατάνε στα πόδια τους, είναι βιώσιμες και αναπτύσσονται. Κυρίως θέσεις εργασίας, οι οποίες θα προέρχονται όμως από την παραγωγική ανάπτυξη της χώρας, δεν μπορεί να προέλθουν σχεδιάζοντας επί χάρτου θέσεις εργασίας. Και μέσα σε αυτή την ιστορία, η οποία είναι δύσκολη και η οποία θα έχει χαμένος, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι χαμένοι της κρίσης και του μνημονίου δεν θα αφαιθούν στην τύχη τους, εξού και το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το οποίο δεν είναι έξω από τη λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιθέτως, θα σας θυμίσω ότι είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που δεν το έχει. Και άρα δεν θα είναι δύσκολο, πιστεύω, να πείσουμε ότι πρέπει ανεξαρτήτως ηλικίας, γιατί τώρα το συζητούσαν οι
τα ελληνικά κόμματα σαν ένα βοήθημα για τους συνταξιούχους που θα πει η σύνταξη. Δεν είναι μόνο συνταξιούχοι. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο δημοσιοπάλληλοι και συνταξιούχοι. Είναι και όλοι αυτοί το 1-200 άνεργοι οι οποίοι δεν έχουν στον ηλιομία και είναι και όλοι οι άλλοι που φαινομενικά εργάζονται αλλά δεν πληρώνονται ή πληρώνουν λιγότερο ή με καθυστέρηση. Δηλαδή υπάρχει ανάγκη να στείλουμε τον άνθρωπο. Και εμείς δεν το ξεχνάμε αυτό. Ευχαριστώ. Θα απάντησα στην ερώτηση. Βεβαίως. Άλλος συνάδελφος. Θα συνεχίσω με την ερώτηση του κύριου Μπούκα. Είπατε ότι υπάρχουν όροι. Και αυτοί οι όροι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τα νέα στιγμή. Αν δείτε ότι είναι ακόμη χειρότερο, γιατί εμείς οι πολίτες δεν γνωρίζουν και όλα όσα ακριβώς συμβαίνουν. Είπατε ότι θα υπάρχουν κάποια βασικά βήματα. Πώς αυτά τα βήματα μπορούν να αλλάξουν το ΦΠΑ στους αγρότες, το 23% στα φροντιστήρια, την φορολογία στις επιχειρήσεις, το θέμα με τις 100 δόσεις, όλα αυτά τα οποία συζητούνται το τελευταίο διάστημα. Πώς μπορεί να παρέμβει το ποτάμι για να γίνουν αυτές τις αλλαγές. Ωραία. Μου δίνετε την ευκαιρία, ευχαριστώ για την ερώτηση κυρία Παπά, μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω ότι αν από αυτά που είπα ως τώρα άφησα να εννοηθεί ότι η ζωή μας τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι εύκολη, μου δίνετε την ευκαιρία να το διορθώσω. Δεν το εννοούσα, ούτε το πιστεύω. Και νομίζω ότι κανένας άνθρωπος δεν χρειάζεται, δεν επικαλούμε την ιδιότητά μας καθηγήτρια οικονομικών, αλλά ως πολίτη που παρακολουθεί λίγο τα δεδομένα της οικονομίας και των δεσμεύσεών μας, θα είναι πολύ δύσκολα τα επόμενα 3 χρόνια. Θα είναι πολύ δύσκολα εάν τα καταφέρουμε να επιτύχουμε. Γιατί αν δεν τα καταφέρουμε να επιτύχουμε, θα είναι δραματικά. Από αυτή την άποψη, υπάρχει ίσως περιθώριο κάποιες πλευρές των δεσμεύσεων που έχουμε αναλάβει να τις μετατρέψουμε, δημιουργώντας όμως άλλες δεσμεύσεις. Δηλαδή, αν καταλήξουμε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει αυτή η απότομη αύξηση φορολογίας στους αγρότες γενικώς, αλλά να το κάνουμε πιο σταδιακό ή να ξεχωρίσουμε τις κατηγορίες αγροτών και να έχουμε εξαιρέσεις σε ομάδες παραγωγών ή όπως θέλετε πείτε το, θα πρέπει κάποια άλλη κοινωνική ομάδα να σηκώσει το βάρος των εισόδων που δεν θα είχαμε από αυτό. Συμβαίνει να είμαι πολύ αντίθετη με το 23% στο φροντιστήριο. Πιστεύω ότι είναι τελείως λάθος. Είναι και λάθος προτεραιότητα και είναι και χτυπά σε έναν κλάδο που πραγματικά είναι ζωντανός, είναι κρίσιμος, θα είναι μεθαύριο εδώ και νομίζω ότι ανταλλάξαμε για το κοντινό κρέας, το ΦΠΑ στο κοντινό κρέας. Υπάρχει περιθώριο και αυτό να το ξανασκεφτούμε, υπό τον όρο όμως να μην δοθεί εντύπωση ότι μπορεί να σβηστεί αυτή η υποχρέωση και να μην μπει τίποτα στη θέση της. Θα είναι δύσκολη αυτή η επιλογή. Θα είναι δύσκολη. Δηλαδή δεν λέω, δεν υπάρχει εύκολος δρόμος προς την επιτυχία, δυστυχώς. Διότι χρεοκοπήσαμε, διότι συνεχίζουμε να είμαστε χρεοκοπημένοι και γιατί το τρίτο μνημόνιο μας δίνει απλώς τη δυνατότητα να κρατηθούμε, να κρατήσουμε το κεφάλι μας στο νερό, να μην χρεοκοπήσουμε με πάταγο για 3 χρόνια και εντωμεταξύ να αλλάζουμε ώστε να μην βουλιάζουμε, δηλαδή να παράγουμε, να αλλάξουμε το παιχνίδι. Θα είναι δύσκολα χρόνια και μόνο η σκέψη όμως ότι των διαθέσιμων εναλλακτικών θα πρέπει να μας κάνει να βάλουμε τα δυνατά μας και να βάλουμε τα δυνατά μας ειλικρινά. Όχι προσπαθώντας να υποσκάψουμε τον άλλον, να κερδίσουμε κομματικά ωφέλη, να δικαιωθούμε ή να πετροβολήσουμε στην πρώτη ευκαιρία. Δεν έχουμε την πολυτέλεια και εμείς στο ποτάμι δεν φτιάξαμε αυτό το κόμμα πριν από 18 μήνες για να βγάλουμε την ουρά μας απ' έξω. Ο καθένας καθένα από εμάς είχε μια διαδρομή, είμαστε καλά στις δουλειές μας. Μπήκαμε στην πολιτική για να δώσουμε λύσεις. Ακόμα και με κόστος του να λέμε δυσάρεστα πράγματα και να μην τάζουμε και να είμαστε ευχάριστοι στον πολύ κόσμο, να είστε σίγουροι ότι με πολύ περίσκεψη θα σκεφτούμε τα ισοδύναμα εκεί που θα τα υποστηρίξουμε και θα έχουμε απόλυτη συνέστηση ότι περπατάμε πάνω στην αυτοπαίδειο, αλλά αξίζει τον κόπο προκειμένου να σωθεί η χώρα μας.
Τον περασμένο Μάιο, στην ίδια ακριβώς θέση, ο κύριος Σαμπειράς είχε πει ότι αν ήθελε να συνεργαστεί το ποτάμι με το ΣΥΡΙΖΑ, το είχε κάνει την επόμενη μέρα των εκλογών. Και κυρίως δεν το έκανε γιατί υπήρχαν και η ακροδεξία ΑΝΕΛ. Αν η ΑΝΕΛ είναι σε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ, το ποτάμι θα κάνει. Η αλήθεια είναι ότι έγινε μία πρόταση στο ποτάμι να συμμετάσχει στην κυβέρνηση, αλλά του έγινε η πρόταση αφού είχε γίνει συμφωνία με τους ανεξάρτητους Έλληνες και η πρόσκληση ήταν «Ελάτε να πάρετε ένα, δύο, τρία». Εμείς, το ξαναλέω, θα το ξαναλέω γιατί δεν γίνεται εύκολα πιστευτό. Δεν μας ενδιαφέρει να πάρουμε ένα, δύο, τρία. Δεν μας ενδιαφέρει να πάρουμε μερικές θέσεις και λοιπόν γραμματικά. Δεν μας ενδιαφέρει, όχι, δεν σας το λέω με την, ξέρετε, τον ελιτισμό του ανθρώπου που θα μπορούσε να έχει γίνει υπουργός όποτε ήθελε ή θεωρεί ότι η μεγαλύτερη διάκριση είναι ότι είναι καλεσμένο στο Harvard για να κάνει διάλεξη από το να τσακώνεται με τους δημοσίους υπαλλήλους σε μια γενική γραμματεία. Σας το λέω γιατί πραγματικά το ποτάμι δεν δημιουργήθηκε για να τακτοποιήσει και να προβάλλει μερικά στελέχη. Δεν υπήρξε καμία στιγμή διάθεση συνεργασίας από το ΣΥΡΙΖΑ πάνω στο τι πρόγραμμα θα προχωρήσουμε και κυρίως πώς θα χειριστούμε το θέμα της διαπραγμάτευσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν είχε δεχτεί τότε ο ΣΥΡΙΖΑ την Εθνική Ομάδα Διαπραγμάτευσης, θεωρώ βέβαιο ότι θα είχαμε συνενέσει να πούμε και ας ήταν ο κύριος Καμένος, ίσως αρκεί να μας έβαζε να συνεργαζόμαστε μαζί του. Φαντάζομαι ότι αυτό ίσως να μην μπορούσαμε ούτε καν εμείς. Αλλά το πρόβλημά μας δεν ήταν ο κύριος Καμένος, ήταν ότι δεν υπήρχε καμία διάθεση δέσμευσης για το μείζον. Και σας θυμίζω ότι στις προηγούμενες εκλογές το μεγάλο θέμα ήταν τι είδους συμφωνία να φτιάξουμε και με πώς θα προχωρήσουμε σε αυτήν. Και ο αποτελέσματος καταλαβαίνετε ότι δεν είχαν ούτε και εκείνοι στο μυαλό τους κάτι ώστε να μπορούν να το συζητήσουν μαζί μας. Αλλά αυτό επιδείχθηκαν και πάρα πολύ επικίνδυνο και πάρα πολύ οδυνηρό. Άρα δεν είναι, εμείς δεν βάζουμε όρο να μην είναι κάποιος άλλος. Βάζουμε όμως να δουλέψει σωστά αυτό το πράγμα. Και για να δουλέψει σωστά πρέπει να βασίζει σε αρχές, να έχει κάποιους όρους και επιλογές των προσώπων και να έχει κάποια βήματα στόχων που να είναι κοινά αποδεκτοί και στη σωστή κατεύθυνση. Τι απαντάτε στους πολιτικούς σας αντιπάλους, κυρίως εξ αριστερών, που χαρακτηρίζουν το ποτάμι ως κόμμα του Βόβολου? Κοιτάξτε να δείτε κάτι, στην πολιτική ιστορικά η λάσπη έχει κάποια αποτελέσματα. Δηλαδή μπορεί, άμα λέει κανείς 3.000 φορές το ίδιο ψέμα, μετά ακούγεται σαν μια γνωστή αλήθεια. Δεν χρειάζεται καν να το υποστηρίξει. Θέλω όμως να πω ότι με τέτοια προσπάθεια που υπήρχε να εμφανιστεί το ποτάμι σαν όργανο σκοτεινών ιδιωτικών συμφερόντων, αν υπήρχε έστω και η παραμικρή απόδειξη που να το στοιχειοθετούσε, θα την είχαμε δει κολλημένη στους τοίχους και στις οθόνες μας. Το γεγονός ότι δεν είχε βρεθεί ούτε ένα ενοχοποιητικό στοιχείο προς αυτή την κατεύθυνση, δεν θέλω τώρα να γυρίσω και να πω ότι κατ' εξαίρεση μόνο κάποια έργα του Μπόβολα προχώρησαν στην Ήπειρο, ότι κατ' εξαίρεση μόνο από το δεν ξέρω εγώ τι, οι συμφωνίες που γίνανε. Δεν θέλω να πετάξω λάσπη σε απάντηση της λάσπης. Το δικό μου, ας πούμε, δεν θα ήταν ακριβώς λάσπη, θα ήταν μια καταγραφή ορισμένων κινήσεων. Διότι καταλαβαίνουμε ότι κάποιος ο οποίος κυβερνά παίρνει και κάποιες αποφάσεις. Και το ότι μπορεί να διαφωνείς με μια απόφαση ή να είναι λανθασμένη και να διαφωνείς, δεν συνιστά κατά ανάγκη ένδειξη ότι είσαι υποδουλωμένος, ότι είσαι όργανο, ότι είσαι σκοτεινός τύπος, ότι σε τραβάνε από τη μύτη κλπ. Εμείς λοιπόν δεν απαντάμε ποτέ σε αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Και νομίζω ότι η αξιοπρεπή στάση και η πολιτική ουσία είναι η καλύτερη απάντηση. Δεν αποδίδει στιγμιαία, αλλά νομίζω ότι καταγράφεται στη συνείδηση των ανθρώπων και εξημερώνει κάπως και τα πολιτικά πάθη και ήδη. Και χαίρομαι πολύ που παίζουν αυτό το ρόλο.